Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σήμερα θα μιλήσω, ξεκινάω την ομιλία με ένα τίτλο που είναι επίτηδες στημένος για να σας μπερδέψει. Το σήμερα, αυτό που ζούμε τώρα, δεν είναι παρά αυτό που χθες λέγαμε αύριο και που αύριο θα λέμε χθες. Είναι έτσι ένα λογοπαίγνιο, πιο πολύ για να μας δώσει τη σημασία του ότι κάθε στιγμή έχει όλη τη δύναμη συγκεντρωμένη στην ίδια και ότι μετά από λίγο όλα αυτά που πρόκειται να διαλέξουμε ή να μας διαλέξουν δεν, όπως θα δούμε παρακάτω, τουλάχιστον από μια δικιά μου έτσι, εκδοχή της ιστορίας, γιατί έχουμε και πολλούς ειδικούς εδώ, έχουν ένα μεγάλο κομμάτι τύχης. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο για να προσαρμοζόμαστε στα πράγματα καθώς μας έρχονται. Να βρούμε μια τεχνική, αν θέλετε, ώστε να διαλέγουμε, αλλά και όταν μας διαλέγουν, να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Παραθέτω μερικούς όρους που έχω ακούσει για μένα, όρους που με περιγράφουν, και θα ξεκινήσω με μια ιστορία που είναι η προσωπική μου ιστορία. Όταν ήμουν 16 χρονών και αποφάσισα να δώσω πανελλήνιες, μέτριος μαθητής, κατά τα άλλα, είχε πολύ φασαρία το σπίτι μου και έπεισα τέλος πάντων μια μέρα τον πατέρα μου να με μετακομίσει άρον-άρον σε ένα διπλανό διαμέρισμα. Και όταν μπήκα μέσα στο διαμέρισμα, το κουδούνι ήταν κενό. Θεώρησα καθήκον μου λοιπόν να γράψω κάτι στο κουδούνι και έγραψα Γιώργος Γλινός, Astrophysics and Space Research Lab. Και λέω, γιατί όχι, δικό μου το κουδούνι, ό,τι θέλω γράφω. 5 χρόνια αργότερα είχα καταφέρει να μπω στο φυσικό, στα Γιάννενα, στην όμορφη πόλη αυτή, να τελειώσω το φυσικό. Είχα κάνει και ένα εξάμεινο στο Άμστερνταμ που έκανα την πρώτη και τελευταία μου επιστημονική δημοσίευση στην αστροφυσική. Και κάποιος έλεγε ότι, οκ, εκπλήρωσε το όνειρό σου και να τα. Τα κατάφερες, τι τυχερός, στα 20 και κάτι ψηλά, είσαι εκεί που ήθελες. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί οι άνθρωποι που είμαστε ανήσυχα πνεύματα ή όπως μου είπαν πολύ αργότερα σε ένα interview για μια δουλειά, την τελευταία δουλειά από την οποία με απέλησαν, μου είπαν είσαι πεταλουδίτσα λίγο εσύ, αρέσει και πηγαίνεις από λουλούδι σε λουλούδι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, διότι καθώς κάνουμε ένα βήμα, ξαφνικά έρχεται ένα άλλο. Και είναι αυτό που λέει και ο τίτλος, ότι ξαφνικά βρισκόμαστε στο αύριο και το αύριο πάλι είναι, έχει και αυτό το δικό του αύριο και το δικό του χθες. Και πρέπει να ζήσουμε το τώρα τελικά. Όταν λοιπόν πήγα στην Ολλανδία για να κάνω αστροφυσική και πράγματι έμαθα πολλά για την αστροφυσική, χάρηκα πολύ που είδα και επαγγελματίες αστροφυσικούς που μείνανε σε αυτό και έχω ανέβει και στο Σκίνακα και είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μαγεύτηκα από τη δύναμη που είχε το ίντερνετ. Τότε ήταν κάτι καινούριο και με τράβηξε πάρα πολύ. Οι παρατηρήσεις που έπαιρνα για την έρευνά μου ήταν από κάποια τηλεσκόπια της Χιλής. Στην αρχή όταν μου το είπαν, λέω, είμαι και ταξιδιάρα ψυχή. Εγώ λέω, ωραία, θα πάω και στη Χιλή. Μου λένε, όχι, εδώ πατάς αυτά τα κουμπάκια και μέσω ίντερνετ κουνιέται το τηλεσκόπιο στη Χιλή. Ενθουσιάστηκα. Μετά ήταν τα πρώτα βήματα στο World Wide Web. Έμπαινες, έβλεπες όλες τις δημοσιεύσεις όλης της επιστημονικής κοινότητας. Υπήρχε τότε και ένας κατάλογος, μπορούσες να γυρίσεις όλο το web μέσα σε 2-3 μέρες. Δηλαδή το σερφάρισμα δεν ήταν αένα όπως τώρα, ήταν πεπερασμένο. Και γενικώς γύρισε ενθουσιασμένος από αυτή την εξόρμηση, ας το πούμε, στην Ολλανδία. Και όντας αστροφυσικός, είχα ήδη τσιμπήσει το επόμενο, αν θέλετε, μικρόβιο, το μικρόβιο της ενασχόλησης με τα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες. Έτσι δούλεψα, γύρισα στη ιδιαίτερη πατρίδα μου στην Αθήνα και δούλεψα για λίγο καιρό σε μια εταιρεία του ίντερνετ και μόλις μάζεψα μερικά χρήματα, αποφάσισα να φύγω για λίγο στο εξωτερικό και να σπουδάσω τηλεπικοινωνίες, να κάνω μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες, στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Το έκανα αυτό, δούλεψα μετά σε μια άλλη χώρα του εξωτερικού. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω γιατί είχαμε πάρει τους Ολυμπιακούς και λέω τώρα πρέπει να γυρίσουμε στην Ελλάδα, θα έρθει η ανάπτυξη που όλοι περιμέναμε τόσα χρόνια και πρέπει να είμαστε μέλη αυτού του πράγματος, θα γίνουν και στην Αθήνα, θα πάρει η Αθήνα τη θέση που της αξίζει στον κόσμο κτλ. Ήμουν πάντοτε ονειροπόλος
Για τους αστρολόγους είμαι υδροχόος στο ζώδιο. Και γύρισα πίσω, μου λένε τότε στη στρατολογία, και ξέρεις, μου λέει, την ίδια ιδέα είχαν πολλοί σαν και σένα, οπότε θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο. Εντάξει, λέω, άμα είναι να περιμένω, μόλις είχα αγοράσει μια μοτοσυκλέτα, λέω, θα ξεκινήσω να κάνω ένα ταξίδι. Και ξεκίνησα να κάνω ένα ταξίδι με τη μηχανή. Ένα ταξίδι για το οποίο πάλι στην αρχή ήμουν πολύ φορτωμένος με αμφιβολίες, κυρίως από το ιδιαίτερο περιβάλλον μου. Θυμάμαι ότι το βράδυ πριν ξεκινήσω, πολλοί δικοί μου άνθρωποι με ρωτήσανε, τελικά θα πας αύριο, θα φύγεις. Λέω, ναι ρε παιδιά, θα φύγω, θα δούμε τώρα. Και την πρώτη μέρα, 2-3 ώρες αφού το είχα, βρισκόμουν στην Εθνική Οδό, και όταν πέρασα το φυσικό όριο που, πέρα από το οποίο δεν είχα ξαναβρεθεί ποτέ με τη μηχανή μου, είπα, πού πάω τώρα μόνος μου, με μια μηχανή, ελάχιστη προετοιμασία, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πλάνο. Και τότε έκανα έτσι μια πρώτη σκέψη που με απελευθέρωσε. Είπα ότι, σιγά μωρέ, το πολύ πολύ θα γυρίσω πίσω. Δεν έχω πάρει και κάποιο είδους όρκο απέναντι σε κάποιον, δεν θα αμαρτάνω απέναντι σε κάποιον. Έτσι βρέθηκα εδώ που δείχνει η δεύτερη φωτογραφία, 5 χρόνια αργότερα από την πρώτη, που ήταν η πρώτη και τελευταία μου ανακοίνωση σε αστρονομικό συνέδριο, να ταξιδεύω με τη μηχανή μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πολύ. Την ώρα που ταξίδευα πέρασα πολύ καλά, μετά πήγα στο στρατό, κράτησα κάποιες σημειώσεις, τις οποίες σημειώσεις αργότερα τις έκανα άρθρα, τα άρθρα γίνανε ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό κατάφερα να το εκδώσω πολλά χρόνια αργότερα. Και δούλεψα στους Ολυμπιακούς, έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα. Μέσα στην ίδια περίοδο αυτή των Ολυμπιακών και όλης αυτής της άνθησης, έγινα μπαμπάς, απέκτησα την κόρη μου, και η οποία μου έχει δώσει και αυτό το υπέροχο μπλουζάκι και την ευχαριστώ, στα τελευταία μου γενέθλια. Και μπήκα σε μια άλλη φάση, οπότε λέω τώρα, αυτή η ονειροπόλα φύση που σε ακολουθεί, ίσως, δεν το είπα βέβαια συνειδητά, αλλά λέω ίσως τώρα ήρθε η ώρα να το κατευνάσουμε λίγο αυτό, να μπούμε λίγο στο πιο normal, σε μια πιο normal καθημερινότητα. Έτσι ξεκίνησα να δουλεύω σαν στέλεχος πλέον τηλεπικοινωνιών, με μια καριέρα που νομίζω αντικειμενικά μπορεί να πει κανείς ότι πήγαινε καλά. Είχα καλά χρήματα, είχα πολλά benefits, είχα εταιρικά αυτοκίνητα κτλ. Μετά από λίγο με ξανάπιασε το μικρόβιο, κάτι πάλι με εργαλούσε. Και έτσι, μια ωραία πρωία, αφού είχα κάνει και ένα MBA στη στρατηγική και το marketing πια, αποφάσισα να κάνω μια δικιά μου επιχείρηση και έκανα ένα juice bar, το πρώτο και τελευταίο νομίζω juice bar της Αθήνας, δηλαδή ένα bar το οποίο έφτιαχνε φυσικούς χυμούς και smoothies. Αποτυχία. Πλήρης. Κρίμα, γιατί είχε φοβερό προϊόν. Συνειδητοποιώ ότι ένα από τα βασικότερα κίνητρα και το δικό μου και του συνεταίρου μου τότε ήταν ότι μας άρεσε τόσο πολύ το προϊόν που θέλαμε να υπάρχει αυτό το μαγαζί για να πίνουμε εμείς χυμούς. Αυτό δεν είναι καλό κίνητρο για μια επιχείρηση. Είναι καλό για να ξεκινήσει κανείς, αλλά καλό είναι να αφήσει να δοκιμάσει και κανένας άλλος πρώτα. Το είχαμε κάνει και αυτό, αλλά τέλος πάντων, μάλλον το κάναμε λίγο νωρίτερα από την εποχή του. Και πάλι όμως θυμήθηκα αυτό που είχα θυμηθεί και όταν ταξίδευα με τη μηχανή. Σε ποιον έχω να απολογηθώ? Το πολύ πολύ να δώσω λόγο στον εαυτό μου. Ήταν βέβαια αντικειμενικά τα πράγματα πιο δύσκολα τότε, γιατί είχα μείνει ξαφνικά, είχα παραιτηθεί από μια δουλειά που με πλήρωνε κάθε μήνα και πλήρωνε και τους λογαριασμούς μου. Και είχα βρεθεί να πρέπει να ανταπεξέλθω μόνος μου πλέον, αλλά απ' την άλλη είχα μια παρηγοριά ότι δοκίμασες, τα κατάφερες, απέτυχες και το επόμενο που θα κάνεις μπορεί να είναι κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, τα χρόνια πέρασαν, να μην σας τα απολογώ. Ξαναγύρισα στο ελεύθερο επάγγελμα, ξαναγύρισα στην έμιστη εργασία και μια μέρα μπήκα σε ένα interview για μια δουλειά και το πρώτο που μου είπε ο άνθρωπος που με προσλάβανε κανονικά και όταν γνώρισα τον προϊστάμενό μου, μου λέει, βλέπει το βιογραφικό μου και μου λέει, κατάλαβα, πεταλουδίτσα. Πεταλουδίτσα μου λέει, άρα, κοίταξε εδώ, μου λέει, είμαστε καλή εταιρεία εμείς. Κοίταξε να μείνεις εδώ, να στεριώσεις, να πάρεις σύνταξη από εδώ. Και δεν άρχισε εμένα να κάνω σύνταξη. Πού να ξέρα.
Τέλος πάντων, ο ίδιος άνθρωπος, παρόλο που με αξιολογούσε πολύ ψηλά όλα αυτά τα χρόνια, μετά από 3 περίπου χρόνια, με φώναξε μια Παρασκευή απόγευμα στο γραφείο και όταν σε φωνάζω Παρασκευή απόγευμα στο γραφείο των ανθρωπίνων πόρων, ξέρεις γιατί είναι. Μπαίνεις λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την ψυχραιμία και ξαφνικά, για άλλη μια φορά, ο κόσμος κάτω από τα πόδια σου καταραίει. Όλο αυτό που νομίζεις ότι έχεις καταφέρει με την αξία σου και με την δύναμη του μυαλού σου, της οργανωτικότητας που έχεις, του χαρίσματος πολλοί σου λένε ότι έχεις για να διοικείς κόσμο κτλ. Καταραίει και σου λένε τη Δευτέρα φέρνεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου, δηλαδή καταραίει και σε ένα πολύ πρακτικό επίπεδο. Βρίσκεσαι χωρίς υπολογιστή, χωρίς αυτοκίνητο, με ένα καλό ποσό να λείπει από το λογαριασμό σου κάθε μήνα. Και τότε είχα πάλι μια αναλαμπή και λέω, ρε εσύ, δεν μπορεί να φταίνει όλοι αυτοί. Αυτός που με είπε πεταλουδίτσα, αυτός που την άλλη φορά είχαμε κάνει ένα μπαρ με χυμούς μαζί και δεν τα πήγαμε καλά. Κάτι άλλο φταίει. Και τότε συνειδητοποίησα ότι ίσως δεν είχα βρει ακόμα αυτό που αγαπάω πραγματικά. Και τότε σκέφτηκα και λέω, τι είναι ρε παιδί μου αυτό που μου αρέσει πραγματικά να κάνω. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι μέσα από όλα αυτά που είχα κάνει, τα μικρά και τα μεγάλα πράγματα, κατάλαβα ότι μου άρεσε πάρα πολύ να γνωρίζω κόσμο. Κατάλαβα ότι μου άρεσε πολύ να γνωρίζω καινούριες εμπειρίες. Στο ταξίδι και σε όλα τα ταξίδια που έκανα, μου άρεσε πάρα πολύ να τρώω και έτρωγα συνήθως εκεί που έτρωγε ο κόσμος. Δεν πήγαινα, ας πούμε, στα ασφαλή μέρη. Πήγαινα εκεί που έβλεπα κόσμο. Οπότε γνώρισα πολύ, από πολύ κοντά το φαγητό, το καθημερινό που τρώνε οι άνθρωποι. Συνειδητοποίησα ότι όταν ήμουν καλά, όταν ένιωθα καλά, όπως τώρα νιώθω καλά, θα ήθελα να έχω εδώ ένα τηγανάκι να σας φτιάχνω αυτό το φαγητό. Μου άρεσε να μαγειρεύω και όταν μαγείρευα, ξαφνικά έφτιαχνε και η διάθεσή μου. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκα λίγο και είπα, θα κάνω κάτι στον χώρο του φαγητού. Ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε περίπτωση κάποιος να δεχθεί να πληρώσει για να φάει το φαγητό μου. Αυτό ήταν όνειρο απατηλό. Ομολογουμένως ακόμα και τώρα, γιατί είναι πολύ καινούργια αυτή η επιχείρηση, είναι 3 μήνες έχουμε κλείσει, ακόμα και τώρα δεν σας κρύβω ότι είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη κάθε φορά που βλέπω κάποιον να δίνει λεφτά και να μπαίνουν στο ταμείο. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι το φαγητό που φτιάχνουμε, το έχω αφήσει επίτηδες τελευταίο για να το λιγουρεύεστε, είναι νόστιμο. Είναι πολύ νόστιμο και έτσι βρέθηκα με την ιδέα να κάνω κάτι στο χώρο του φαγητού. Λέω λοιπόν, θα κάνω κάτι στο χώρο του φαγητού. Και στην αρχή λέω, θα κάνω ένα μικρό εστιατόριο. Να είναι μαϊτζέβελο, να μην έχω πολλά τραπέζια και πολλά άγχη και πολλά χρέη και πολλά τέτοια. Μετά λέω όμως, ένα μικρό εστιατόριο σταθερό μέσα σε μια γεωγραφία, ίσως νιώσω εγκλωβισμένος μετά από λίγο καιρό. Και τότε είδα μια ταινία σε ένα θερινό σινεμά στην Αθήνα, έτσι και μια βραδιά που ήμουν και λίγο πεσμένος, γιατί είχε πέρασει και ένας χρόνος που δεν είχα δουλειά πια. Και είδα μια ταινία, το σεφ, όπου είναι ένας μάγειρας, χάνει τη δουλειά του και τέλος πάντων παίρνει ένα φορτηγό εκεί, το φτιάχνει και γίνεται μια ωραία γκουρμέ καντίνα. Και λέω, αυτό θα κάνω. Και ξαφνικά αρχίζουν όλα τα άλλα, όλο το παρελθόν μου και ξαναπαίζει σαν ταινία. Και ας πούμε, να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Σκεφτόμουν τι θα πουλάει η καντίνα. Λέω, ωραία, όταν ταξίδευα μου άρεσαν τα φαγητά, ναι, αλλά κάποια από αυτά ήταν πολύ εξωτικά. Δεν μπορεί να αρχίσει να σερβίρει σουβλάκια από τζιτζίκια, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο έτοιμος ο κόσμος να το δεχτεί. Εδώ δεν δέχτηκε τους φρουτοχυμούς πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, φαντάσου να έπρεπε να σερβίρεις κατσαριδοχυμούς. Λοιπόν, οπότε σκέφτηκα και έτσι πως σκεφτόμουν τι να κάνω, τι να σερβίρω, ξαφνικά μου ήρθε αυτή η εικόνα που είχα στο σαλόνι μου, μια φωτογραφία που είχα τραβήξει αυτή τη γιαγιά σε ένα σπίτι που μας είχαν φιλοξενήσει στην Τουρκία το 2000, που είχα πάει αυτό το ταξίδι επειδή περίμενα να πάω στο στρατό και δεν είχα τι να κάνω, που είχε φτιάξει αυτό το φοβερό φαγητό που λέγεται γκεσλεμές. Το φτιάχνουν και στη Μακεδονία, το φτιάχνουν και στον Πόντο. Και συνειδητοποίησα ότι αυτό το φαγητό θα μπορούσε να αρέσει και στους Έλληνες,
Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι κάτι εξωτικό και κάτι καινούριο, άρα με όρους αγοράς, που κι αυτό είναι κάτι το οποίο είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα, σπουδάσει, να έχουμε την καινοτομία, έκανα SWOT ανάλυση, δηλαδή χρησιμοποίησα και όλα αυτά τα εργαλεία που τόσο καιρό χρησιμοποιούσα για τις business άλλων, να τους συμβουλεύω. Και συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά μπορούσαν να δουλέψουν καλά, φέρνοντας ένα φαγητό που ναι, μεν είναι καινοτόμο, από την άλλη όμως μπορεί να είναι κοντά στην παλέτα του Έλληνα και να αρέσει. Και χωρίς πολλά-πολλά, είπα θα ανοίξω αυτή την καντίνα. Και πάλι σκέφτηκα όπως είχα σκεφτεί εκείνη τη φορά που είχα φτάσει στη Λαμία με τη μηχανή. Και αν όλα πάνε χάλια, θα κλείσω μια μέρα την καντίνα και θα κάνω κάτι άλλο. Αυτό μου έδωσε για πρώτη φορά, μου το έχει δώσει κι άλλες φορές, αλλά κάθε φορά λέω ότι είναι πρώτη, γιατί το ξεχνάς. Τα ωραία τα ξεχνάμε καμιά φορά. Αυτή τη στιγμή ένιωσα αυτό εδώ που λέει ο Κονφούκιος, αυτή την ωραία ταμπέλα, ότι η καθημερινότητά μου πλέον είναι ξεκούραστη, είναι ευχάριστη, και όταν έρχονται δυσκολίες, που οι δυσκολίες έρχονται, να χθες, ας πούμε, εκεί που είχα τα κέφια μου και έλεγα: έχω ωραία ομιλία, ωραίος κόσμος, ένα καταπληκτικό θέατρο στο νησί και αυτά, μου ήρθε ένα τέτοιο που λέει: το ΙΚΑ του Απριλίου πρέπει να πληρωθεί. Εντάξει, να κάνουμε. Το ΙΚΑ του Απριλίου είναι μία δαπάνη. Αλλά είναι αυτό που σε κάνει πια να στέκεσαι στα πόδια σου και να λες: εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Το ΙΚΑ του Απριλίου θα πληρωθεί και θα πάμε παρακάτω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι λίγο πια προσωπικό το ζήτημα. Εμένα αυτό, και λέω ότι αυτό ταιριάζει σε μένα, δεν είμαι σίγουρος ότι ταιριάζει σε όλους μας, αυτό, όπως και αυτό που κατάφερα να φτιάξω και άνθρωποι πληρώνουν για να το φάνε, τον ποντιακόντζες λέμε, είναι αυτά που μου δώσανε τη δύναμη να συμπεριφέρομαι στις καθημερινές μου αποφάσεις, σε αυτές που παίρνω εγώ συνειδητά ή που με διαλέγουνε, να τους δίνω μία, αν θέλετε, χαλαρή, μία απλή χρειά και να λέω ότι δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα φοβερό. Μπορεί να αποτύχουμε σε αυτό, μπορεί αυτό το πυργάκι που έχω οικοδομήσει εδώ πέρα να καταρρεύσει, αλλά θα φτιάξουμε κάτι άλλο. Και το αύριο δεν θα είναι παρά αυτό που χθες λέγαμε, το σήμερα δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που χθες ονομάζαμε αύριο. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Κλείνοντας, θέλω να κλείσω, να σας ευχαριστήσω με μια φράση ενός Zen Master που αγαπώ πολύ και για το οποίο πιστεύω ότι αξίζει κανείς να συνεχίσει να δουλεύει με τον εαυτό του. Ακούσαμε και πριν ειδικούς επιστήμονες και πάντα οι ειδικοί επιστήμονες λένε ότι το ταξίδι στον εαυτό μας είναι το μεγαλύτερο και πιο ατέρμονο ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι που υπόσχομαι στον εαυτό μου να μην σταματήσω ποτέ να κάνω. Γιατί οφείλουμε στον πλανήτη και στο σύμπαν να είμαστε ασφαλείς και αυτό ξεκινάει όταν είμαστε οι ίδιοι ασφαλείς μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.